Τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα είναι γνωστό ότι στην εκκλησία μας έχουμε την περιφορά του Επιταφείου, την Ακολουθία, η οποία είναι και πένθυμη, αλλά κυρίως είναι και αναστάσιμη. Γιατί ο Χριστός όταν πέθανε πάνω στο Σταυρό, η ψυχή του κατέβηκε στον Άδη. Ο Άδης είναι ο χώρος του θανάτου. Κατέβηκε στον Άδη και ελευθέρωσε όλους εκείνους που ήταν δέσμοι του Άδου. Τους ελευθέρωσε και έτσι ουσιαστικά η Μεγάλη Παρασκευή είναι μια σταυροαναστάσιμη ημέρα που γιορτάζουμε και την Εισάδο κάθοδο του Χριστού, αλλά αυτή η Εισάδο κάθοδος του Χριστού είναι ταυτόχρονα και η Ανάσταση. Γι' αυτό όλες οι εικόνες της Αναστάσεως παρουσιάζουν τον Χριστό όχι απλώς να βγαίνει από τον τάφο, αλλά τον παρουσιάζουν να κατεβαίνει, να είναι μέσα στον Άδη, να συντρίβει τις πύλες του Άδου και να ανιστά τον Αδάμ και την Εύα και όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Νομίζω όμως το μεγαλύτερο το οποίο θέλει να δείξει σε εμάς η Εκκλησία, εκείνο που μας συγκινεί περισσότερο, είναι ότι κάθε ένας από εμάς ζει έναν Άδη προσωπικό. Έχει ένα πόνο στη ζωή του, έχει μια ταλαιπωρία στη ζωή του, έχει μια θλίψη βαθυτάτη, είτε από την απόγνωση, είτε από την απουσία των αγαπητών του προσώπου, διότι έχουν πεθάνει. Ζούμε κι εμείς μέσα σε ένα χώρο θανάτου, από τη θλίψη και τη στενοχώρια. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός εισέρχεται μέσα σε κάθε άδη της ζωής μας και τότε που είμαστε απογοητευμένοι και απελπισμένοι, εάν προσευχηθούμε στον Χριστό, τότε ο Χριστός θα έλθει και ο άδης αυτός της ζωής μας θα γεμίσει από φως και η χαρά, και η λύπη μάλλον θα μετατροπεί σε χαρά και ο πόνος θα γίνει ζωή και ελευθερία. Γι' αυτό και πρέπει να ευχόμαστε σήμερα ο κάθε ένας που είναι πικραμένος και στεναχωρημένος να αναζητεί τον Χριστό και ο Χριστός να εισέλθει μέσα στην καρδιά του, μέσα στον πόνο του και να τον αναγεννήσει και να του δώσει ζωή και ελευθερία.